Γεια σας. Ονομάζομαι Κοσμάς Στάμος και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης, βιντεοσκόπησα την επίλυση της άσκησης 2 των εξετάσεων Φεβρουαρίου 2020, καθώς και μια ακόμη παρόμοια άσκηση με διαφορετικό τρόπο επίλυσης. Ας δούμε τώρα την εκφώνηση. Σε έναν υποθετικό επεξεργαστή με 8 εντολές, έχουν βρεθεί αριθμοί χρήσης κάθε εντολής από την εκτέλεση 1000 εντολών ως εξής: call 40, add 350, sub 100, move 250, jump 150, int 30, ret 20, lea 60 φορές. Να κωδικοποιήσετε κατά Huffman την ίσα με την κατάλληλη δικαιολόγηση. Για οικονομία χώρου και χρόνου, να αναγράφετε τις εντολές μόνο με το πρώτο γράμμα, π.χ. αντί για call, γράψτε την ως set. Πράγμα που έκανα και εγώ στη δικιά μου επίλυση. Τώρα, το πρώτο βήμα για την επίλυση τέτοιου είδους ασκήσεων είναι να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με αύξουσα σειρά, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω να είναι στην κορυφή να βρίσκονται οι εντολές με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης, ενώ στο πάτο να βρίσκονται οι εντολές με το μικρότερο ποσοστό χρήσης. Τα ποσοστά χρήσης τα παίρνουμε διαιρώντας τη συχνότητα χρήσης κάθε εντολής, π.χ. για την α το 350 διά το συνολικό πλήθος των εντολών, που εδώ πέρα είναι το 1000. Και αυτό θα μας δώσει φυσικά 0,35, και το ίδιο ακριβώς κάνουμε για όλες τις υπόλοιπες εντολές, δηλαδή για την move, για το m, 250 διά 1000 θα μας δώσει 0,25 και ούτω καθεξής. Αφού καταταγεί ο πίνακάς μας, προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι ξεκινώντας από κάτω, δηλαδή από τις εντολές με το μικρότερο ποσοστό χρήσης, και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, να προσθέτουμε τις εντολές και να δημιουργούμε ενώσεις. Οπότε, ο τελικός μας στόχος είναι να μας μείνουν μόνο δύο καταχωρήσεις στον πίνακα. Συγκεκριμένα εδώ πέρα η R και η I, με ποσοστά χρήσης 0,02 και 0,03 αντίστοιχα, είναι αυτές με το μικρότερο ποσοστό χρήσης, οπότε θα τις προσθέσουμε, και ο πίνακάς μας θα πάρει την εξής μορφή. Από το A μέχρι το C δεν έχουμε καμία αλλαγή, αλλά πλέον έχουμε κάτω-κάτω τον καινούριο συνδυασμό RI με ποσοστό χρήσης 0,05. Θα ανακατατάξουμε τον πίνακά μας εντολή call με ποσοστό χρήση 0,04 ως μικρότερη πλέον, θα πάει κάτω από την RI. Το επόμενο βήμα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάναμε πριν. Θα προσθέσουμε τις εντολές με το μικρότερο ποσοστό χρήση, δηλαδή. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός RI με την SE είναι αυτή που θα προσθεθούν και ο πίνακας μας θα αποκτήσει την εξής μορφή. Από το A μέχρι το L έχουμε ακριβώς την ίδια μορφή, δεν αλλάζει κάτι. Και ο RI σε συνδυασμός πλέον θα έχει ποσοστό χρήσης 0,09. Προσθέσαμε δηλαδή το 0,05 με το 0,04. Κατατάσσουμε τον πίνακά μας όπου χρειάζεται. Συγκεκριμένα, η εντολή L έχει μικρότερο ποσοστό χρήση πλέον από το συνδυασμό αυτών, τον RISE, οπότε θα πάει και στο τέλος. Συνεχίζουμε προσθέτοντας τις εντολές με το μικρότερο ποσοστό χρήση, δηλαδή εδώ είναι η RISE με το L. Οπότε ο πίνακάς μας θα έχει τη μορφή A μέχρι το S δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή, αλλά τώρα έχουμε την ένωση RISE και μαζί την L με ποσοστό χρήσης 0,09 συν 0,06 0,15. Τώρα, αφού ανακατατάξουμε τον πίνακά μας για να βάλουμε την εντολή S στο τέλος,
ως η εντολή με το μικρότερο ποσοστό χρήσης, βλέπουμε ότι η εντολή S μπορεί είτε να προσθεθεί με την J, είτε να προσθεθεί με την RICL, μιας και τα ποσοστά χρήσης τους είναι τα ίδια. Εγώ προτίμησα να την προσθέσω με την ένωση RICL. Οπότε ο πίνακάς μας θα έχει τη μορφή, δεν αλλάζει κάτι στις πρώτες τρεις καταχωρήσεις. Αλλά πλέον έχουμε την ένωση RICL και S με ποσοστό χρήσης 0,15 συν 0,10, 0,25. Και για άλλη μια φορά ανακαταδάσουμε τον πίνακα, το J θα πάει στο τέλος και θα έχουμε την επιλογή είτε να το προσθέσουμε με το M είτε με το RICLS. Εγώ πάλι επέλεξα να κάνω την πρόσθεση J με RICLS. Οπότε ο πίνακας μας γίνεται RICLS και πλέον J με ποσοστό 0,4, όπου είναι μεγαλύτερο από τις εντολές A και M που έχουν ποσοστά 0,35 και 0,25 αντίστοιχα. Οπότε οι δύο τελευταίες εντολές που θα προσθεθούν για να μας μείνουν μόνο δύο καταχωρήσεις είναι η M και η A. Οπότε έχουμε RICLSJ με ποσοστό 0,4 και MA με ποσοστό 0,6. Οπότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο μας βήμα. Στο επόμενο βήμα για την επίλυση αυτής της άσκησης θα κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία και θα αναθέσουμε σε κάθε μία από τις εντολές αυτές τα opcode bit, ακολουθώντας κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής. Οι εντολές με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης θα παίρνουν την τιμή, θα παίρνουν σαν opcode bit το 0. Ο δεύτερος κανόνας είναι όπου έχουμε ένωση εντολών θα προσθέτουμε ακόμη ένα bit, είτε 0 είτε 1, για την απεικόνισή τους. Άμα δούμε εδώ πέρα για παράδειγμα, η ένωση εντολών MA έχει ποσοστό χρήσης 0,6. Οπότε, αφού είναι μεγαλύτερο από την ένωση RICLSJ, θα πάρει αρχικό opcode bit 0, ενώ η RICLSJ θα πάρει αρχικό opcode bit 1. Οπότε, επιστρέφοντας στην MA, για να απεικονίσουμε τα opcode bit της κάθε μία της των δύο εντολών αυτών, θα χρησιμοποιήσουμε το αρχικό opcode bit που προσδώσαμε και στην εντολή με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης όπως είχαμε στην αρχή στον πίνακά μας, που συγκεκριμένα εδώ είναι η A, θα δώσουμε το bit 0. Ενώ στην M θα δώσουμε το bit 1. Τώρα, στην έχουμε ξεμπερδέψει με την μη α, μη A ένωση, οπότε το μόνο που μας μένει είναι να πάμε στην RICLSJ. Στην RICLSJ, όπως είπαμε, η ένωση θα πρέπει να ξεδιπλωθεί, δηλαδή κάθε φορά να αποκόπτεται μία εντολή από την ένωση και να προσδίδεται σε αυτήν το opcode bit που της αντιστοιχεί. Συγκεκριμένα θα αποκόπτεται κάθε φορά η τελευταία στην ένωση εντολή, γιατί άμα προσέξουμε είναι και η εντολή με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήση στον αρχικό μας πίνακα. Όπως βλέπουμε εδώ η J, με μεγαλύτερο ποσοστό χρήση από τις άλλες εντολές, θα αποκοπεί πρώτη και θα έχει σαν opcode το αρχικό 1 που είχε ο συνδυασμός RICLSJ και μετά το 0. Οπότε η ένωση RICLS θα πάρει το αρχικό 1 που είχε και
Μετά θα πάρει έναν ακόμη άσο ως η μικρότερη σαν ποσοστό χρήσης από την Ένωση. Από την J, συγγνώμη. Τώρα, ακολουθούμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο και θα αποκόψουμε αυτή τη φορά το τελευταίο από δεξιά στοιχείο της Ένωσης, όπου είναι το S. Το S τώρα θα πάρει σαν opcode τα αρχικά της Ένωσης που είχαμε, δηλαδή τους δύο άσους, και ως η εντολή με την περισσότερη χρήση θα πάρει σαν τρίτο opcode bit το 0. Ενώ η ένωση RICL θα πάρει τα αρχικά της 2 bit, τους δύο άσους, και ένα ακόμη άσο. Οπότε, ξεδιπλώνοντας την ένωση, πλέον καινούρια μας ένωση θα μείνει η RICE και θα προσδώσουμε τιμή opcode στο L. Η τιμή opcode του L θα είναι η εξής. Θα έχει τα αρχικά opcode της ένωσης και στο τελευταίο opcode bit που χρειάζεται, γιατί ξεδιπλώσαμε την ένωση, θα προσθέσουμε ένα ακόμη μηδενικό, δηλαδή θα έχει τα αρχικά 1-1. Δώσουμε και το 0, γιατί είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες εντολές της Ένωσης σε ποσοστό χρήσης. Η RIC θα έχει, όπως τα προηγούμενα βήματα, τα αρχικά opcode bit που είχε από το προηγούμενο βήμα, συν έναν ακόμη άσο. Προχωρώντας, ξεδιπλώνουμε πάλι τον συνδυασμό RICE, οπότε μένει πλέον μόνο το RI και θα προσδώσουμε τιμή στο SE με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οπότε, το opcode bit της SE θα είναι 4 άση συν το 0 ως η μικρότερη εντολή, ως η μεγαλύτερη σε χρήση εντολή από τις άλλες δύο. Η RI θα έχει τους 4 άσους από πριν συν έναν ακόμα. Και όπως βλέπουμε πλέον, έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μόνο την ένωση RI, οπότε θα χρειαστούμε ένα ακόμη opcode bit και η RI θα έχει, και η I π.χ. θα έχει ως η εντολή με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης το 1-1-1-1 από το προηγούμενο, 5 άση, και σαν έκτο opcode bit το 0. Ενώ η R, ως η εντολή με το μικρότερο ποσοστό χρήσης, θα έχει τους προηγούμενους 5 άσους και έναν ακόμη στο τέλος. Συγκεντρωτικά, τα bit για την κάθε εντολή, τα opcode bits, θα τα κυκλώσω εδώ πέρα για να φαίνονται καλύτερα, θα είναι για την A το 0,0, για την M το 0,1, για την J το 1,0, για την S το 1,1,0, για την L το 1,1,1,0, για την C 4 άσους και 0, για την R και την, για την I 5 άση και 0, για την R 6 άση. Αυτή ήταν η επίλυση του θέματος 2 των εξετάσεων Φεβρουαρίου 2020. Τώρα, σε μια δεύτερη άσκηση, θα αναλύσουμε τον τρόπο επίλυσης με δέντρο. Ας δούμε. Έστω ότι έχουμε 100 χαρακτήρες και από αυτούς, οι χαρακτήρες A, B, C, D, R έχουν χρησιμοποιηθεί ο A 40 φορές, ο B 20 φορές, ο R 20 και ο C και ο D από 10 αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε την κωδικοποίηση Huffman για να λάβετε τα τελικά opcode bits. Σε αυτόν τον τρόπο επίλυσης, η λογική μας είναι σχεδόν η ίδια. Δηλαδή, πάλι κάνουμε τον πίνακά μας,
Απλά αυτή τη φορά δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχει αύξουσα ευθύνουσα σειρά. Απλά τα έχουμε δίπλα για να τα βλέπουμε. Και το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις άκρες ενός δέντρου, δηλαδή τα παιδιά, να βάλουμε κάτω από κάθε άκρη τον χαρακτήρα που θέλουμε, δηλαδή ABCDR που έχουμε στην εκφώνησή μας, και από κάτω να βάλουμε τις αντίστοιχες συχνότητες χρήσης του κάθε χαρακτήρα. Πάλι, όπως στην προηγούμενη άσκηση, όπως στην προηγούμενη επίλυση, θα χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτήρες με τη μικρότερη συχνότητα χρήσης και θα δημιουργήσουμε κόμβους. Δηλαδή, το σε και το ντε στη συγκεκριμένη περίπτωση, με συχνότητα χρήσης 10 φορές έκαστος, θα συνδεθούν και θα δημιουργήσουν ένα καινούριο κόμβο με καινούριο πλέον ποσοστό χρήσης 20, το οποίο και αναγράφουμε από δίπλα για δικιά μας ευκολία. Τώρα, ο συνδυασμός εντε μαζί με το B και το R έχουν συχνότητα χρήσης 20. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποιο θα διαλέξουμε να ενώσουμε επόμενο, οπότε εγώ διάλεξα και ένωσα το B με τον συνδυασμό εντε. Άμα διαλέγατε να κάνετε το R, δεν θα ήταν λάθος. Μπορεί να καταλήγατε σε διαφορετικά όπκοντα, αλλά θα ήταν ακριβώς σωστή η επίλυση. Οπότε ο επόμενος μου συνδυασμός είναι ο BSD με ποσοστό χρήση καινούριο 40. Και στο επόμενο βήμα έχουμε το α με 40 φορές, το BSD με 40 φορές και πλέον το 20 είναι το μικρότερο σαν χρήση από τα 3. Οπότε διαλέγω με δικιά μου πρωτοβουλία να προσθέσω το R με το BSD, όπου θα σχηματίσουν έναν καινούριο κόμβο με καινούριο ποσοστό χρήσης 60, το οποίο αναγράφεται και από δίπλα. Τώρα έχει μείνει μόνο συνδυασμός BSDR και η εντολή A, όπου σημαίνει ότι μπορούμε να ενώσουμε τον συνδυασμό αυτών και την A στην κορυφή του δέντρου. Και έχουμε τελειώσει με τον σχεδιασμό του. Κάνουμε έναν τελευταίο κόμβο. Υποδεικνύουμε ότι είναι η κορυφή, γράφοντας το 100 επάνω, που είναι το σύνολο των εντολών που έχουμε. Και πλέον προχωράμε στο επόμενο βήμα, όπου είναι το εξής. Σε κάθε αριστερό κλάδο ενός κόμβου, από την κορυφή μέχρι προς τα κάτω, θα προσδίδουμε την τιμή 0, ενώ σε κάθε δεξί κλαδί ενός κόμβου θα προσδίδουμε την τιμή 1, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Στον επόμενο κόμβο πάλι 0 στα αριστερά, 1 δεξιά. Στον επόμενο κόμβο το ίδιο. Και το κάνουμε εντελώς στα τυφλά, δεν χρειάζεται κάποια άλλη εξήγηση. Οπότε, τώρα, για να πάρουμε τα τελικά opcode bits για την κάθε εντολή, για τον κάθε χαρακτήρα, το μόνο που μένει είναι να διαβάσουμε τα μονοπάτια από την κορυφή μέχρι να φτάσουμε στο χαρακτήρα, δηλαδή στο παιδί κάτω, να διαβάσουμε το μονοπάτι που συνδέει την κορυφή με αυτό το παιδί. Οπότε, το A από την κορυφή μέχρι κάτω-κάτω έχει σαν opcode bit το 0. Οπότε και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Για την εντολή B θα έχουμε το μονοπάτι 1, 0, 0. Οπότε αυτό θα είναι και το opcode του B. Για το C ακολουθούμε το μονοπάτι 1, 0, 1, 0. Οπότε θα έχουμε opcode 1-0-1-0. Για τον D, ξεκινώντας από την κορυφή, 1-0-1-1. Οπότε αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. 1-1. Και για το R, φαίνεται πολύ εύκολο ότι θα είναι το μονοπάτι 1-1. Αυτός ήταν ο τρόπος επίλυσης
Ίσα κατά Χάφμαν με δέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ.